Ξεχωριστές κατηδίαν συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, είχε προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για τον τρίτο γύρο των επαφών της Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ και μετέφερε και στους δύο το ίδιο βασικό μήνυμα. Η αίσθησή μου είναι πως όλοι θέλουν να προχωρήσουν μπροστά και ότι πρέπει να συμβεί κάτι στο νησί. Ελπίζω ότι οι ηγέτες ακούνε τους λαούς και τις κοινωνίες των πολιτών. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη των ηγετών. Επ' αυτού προσπαθώ να συνεχίσω να εργάζομαι, να υπάρξει κοινός τόπος. Και πιστεύω ότι ο κοινός τόπος είναι στις κοινωνίες των πολιτών. Είναι η πρώτη συνάντηση μετά και τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στείλαμε ένα σαφές μήνυμα, ένα θετικό μήνυμα προς την Τουρκία για την διασύνδεση των ευρωτουρκικών με την πρόοδο στο Κυπριακό. Η κυρία Ολγκίν ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις πολύ σημαντικές επαφές που είχε το τελευταίο διάστημα, επαφές τις οποίες χαιρετίζουμε. Επαφές που θεωρούμε ότι συμβάλλουν στο να υπάρξει αυτή η σφαιρική εικόνα που χρειάζεται για να μπορέσουν να εξεταστούν τα επόμενα βήματα, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ ανέφερε ότι ο Ερσίν Τατάρ παρέμεινε αμετακίνητο στις θέσεις του. Κάτι που μεταφράζεται με αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας και λύση δύο κρατών. Επόμενος γύρος συζητήσεων στις 13 Μαΐου.